Πιστεύεις ότι επειδή βλέπω και σας παρακολουθώ πολύ στενά και εννοείται ότι αντιλαμβάνομαι ότι πια μιλάμε για δύο στρατόπεδα, μικρή και μεγάλη. Θεωρείς ότι τις χαϊδεύουν λίγο τα αυτιά οι μικροί που λες και εσύ? Όχι, δεν θεωρώ ότι τους χαϊδεύουν τα αυτιά οι μικροί. Τις σκόνη, ότι... είναι βοηθητική η κατηγορία των μικρών για σένα? Ναι, σε σχέση με τους μεγάλους, αν το πάμε έτσι. Ναι, είναι περισσότερο. Είναι πιο αγκαλιάζονται περισσότερο ένας τον άλλον και υποστηρίζουν περισσότερο ένας τον άλλον. Αλλά είναι ο δικός σου τρόπος σκέψης. Είναι δεκτός και αποδεκτός. Εμείς, άμα το βάλουμε τα δύο στρατόπεδα, θεωρώ ότι εμείς θα το πούμε με διαφορετικό τρόπο μεταξύ μας, γιατί αλλιώς ακούν αντίθετα. Σαν να λέμε, άιμα όλα τα καημένα, ξέρω εγώ, να τους πες μου. Γιατί βλέπω ότι έχει σηκώσει. Καταρχήν διαφωνώ με το στρατόπεδο. Ναι, απλά είπα. Το είδα, γι' αυτό το έφερα. Επειδή το είδα. Από κάτι το είδα να συζητιέται από εσά. Δεν ξύπνησα ένα πρωί, Γιάννη, και είπα. Διαφωνώ με τα στρατόπεδα. Θα αποφασίσω ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Θα πω γιατί διαφωνώ με τα στρατόπεδα. Τότε, αν σα ενοχλεί, λύστε το. Να πω γιατί. Ήταν η επόμενη ματάκα. Μα δεν κάνουμε κάτι για να το δημιουργήσουμε. Εγώ γι' αυτό είπα μικρή και μεγάλη. Για να δουλεύετε ότι δεν κάνετε κάτι για να το δημιουργήσετε. Μπορώ να ολοκληρώσω ένα άλλο παιχνίδι και μπορώ να ολοκληρώσω λίγο κάτι. Γιατί γελάμε και ρωνευόμαστε πάλι, για να καταλάβω. Γιατί γελάμε και ρωνευόμαστε. Πάλι. Ναι, γιατί. Απάντησέ μου σε αυτό. Πλάκα μου κάνεις ότι δεν έχεις δει κάτι τέτοιο. Εμείς δεν έχουμε δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Αυτό λέω. Άρα, αν έχεις ακούσει κάτι, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Για να έχουμε ακούσει κάτι. Εγώ γι' αυτό ενοχλούμαι, γιατί δεν υπάρχει, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά. Δεν είμαστε δύο στρατόπεδα, ούτε είμαστε μεγάλοι Έλληνες και πάμε να κατασπαράξουμε τα μικρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Παντελή, να ρωτήσω από κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ λάθος για ένα και μοναδικό λόγο. Άλλο το χάσμα ηλικίας που μπορεί να συνοηθώ πιο εύκολα με τον Άρη και όχι τόσο με την Κόνη. Ναι. Και άλλο το στρατόπεδο, γιατί άμα είχαμε στρατόπεδο, πολλά παιδιά του στρατοπέδου των μεγάλων, αν το θέσουμε έτσι, έχουμε αλληλοψηφιστεί στο μείον 4. Αυτό που είπαμε τη σφαγή. Δεν έχει να κάνει αυτό με το attitude, ούτε και με την ασπίδα, ούτε και με το χαϊλίκι που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος, παιδιά. Αν θέλαμε να έχουμε στρατόπεδα, θα ψηφίσαμε μόνο τους μικρούς. Ναι. Δεν μιλάω για στρατηγικά στρατόπεδα. Μιλάω για στρατόπεδα attitude. Θυμάμαι ότι είχε και ο Μινάς θέμα. Γι' αυτό το φέρνω, έτσι, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο εδώ πέρα. Είσαι πολύ ανήσυχη. Είμαι πολύ ανήσυχη, ναι. Γιατί είναι πολύ άσχημο αυτό. Γιατί τα παιδιά τα μικρότερα τα έχουν ακούσει. Τα κορίτσια. Επειδή ήσασταν μπροστά μου, ναι. Τέλος πάντων, οι μικρότεροι μαθητές μας, να το τοποθέσω πιο σωστά, έχουν ακούσει, κατά τη γνώμη μου, πολλά παραπάνω όμορφα σχόλια από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Από ό,τι έχει πει, ας πούμε, σε μένα ο Γιάννης ή εγώ στην Πινελόπη ή η Πινελόπη στο Γιώργο. Έχουμε πει πολλές φορές στα κορίτσια ότι τις πιστεύουμε, ότι θεωρούμε ότι έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Έχουμε πει λόγια που δεν έχουμε πει σε μεγαλύτερους. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει εμείς αυτό. Εμείς δεν χαϊδευόμαστε μεταξύ μας και καθόλου. Εμείς είμαστε πιο πολύ με το μαστίγιο. Δηλαδή πιο εύκολα θα πούμε το αρνητικό. Πιστεύεις ότι μας χαϊδεύουνε? Όχι, μεταξύ μας, ρε, εμείς. Εγώ προσωπικά δεν έχω μιλήσει, γιατί δεν θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το πράγμα, γιατί νιώθω πολύ άβολα.